να ξαναζητήσω συγγνώμη. Ίσως αρκετοί σκανδαλίστηκαν, αλλά δεν ήταν αυτό το κίνητρο, Παναγιώτατε και σεβαστοί πατέρες. Το κίνητρο σήμερα, παιδιά, σε αυτό που είδαμε όλοι, είναι η κατήχηση. Και θα μου πείτε τώρα, αυτό που είδαμε κολλάει με την κατήχηση? Πιστέψτε μου ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην κολλάει με την κατήχηση. Ας δούμε το εξής. Απόστολος Παύλος μπαίνει στην Αθήνα. Ποια γίνεται η αφορμή για τη διδασκαλία του? Ένας βωμός ιδωλολατρικός. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό. Σκεφτείτε ότι η ιδωλολατρία ήταν ο εχθρός του χριστιανισμού. Σκεφτείτε ότι έχουμε διωγμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Απόστολος Παύλος πιάνεται από το βωμό για να οικοδομήσει τον ναό του αληθινού Θεού. Για να οικοδομήσει ναούς του αληθινού Θεού, που είναι οι άνθρωποι, που είναι κάθε άνθρωπος. Ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν διαβάσουμε τις ομιλίες του, οι οποίες οι περισσότερες είναι κατηχητικοί λόγοι, θα διαπιστώσουμε ότι έπαιρνε αφορμές από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Από τα πιο απλά, από τα πιο μηδαμινά. Γιατί αυτά τα ζούσαν οι άνθρωποι. Ξεκινούσε λοιπόν από εκεί, για να τους βάλει μέσα σε έναν, στον δρόμο της αλήθειας, στον δρόμο του Θεού, ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, μου έκαναν εντύπωση δύο περιστατικά από τη ζωή δύο Αγίων. Το πρώτο περιστατικό είναι από τη ζωή του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς. Ξέρετε, κάποτε εξόριστος στο μοναστήρι ο Άγιος, μάλιστα λέγεται ότι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, αλλά φοβήθηκαν τον λαό, έτσι τον εξόρισαν σε ένα μοναστήρι. Οι Άγιοι ήξεραν να κάνουν την κόλαση που τους προσέφεραν οι άνθρωποι παράδεισο του Θεού. Στο μοναστήρι λοιπόν ο Άγιος κάποιες στιγμές πολύ προσευχόταν, μελετούσε, έγραφε και κάποιες στιγμές έκανε κάποιες βόλτες μαζί με τις μοναχές αλλά και με άλλους προσκυνητές και με άλλους επισκέπτες. Βλέπει λοιπόν μία εικόνα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μία εικόνα στην οποία ο καθένας από εμάς προφανώς δεν θα έδινε σημασία. Μία γελάδα έχει ανέβει πάνω σε ένα φράχτη και τρώει από το δέντρο καρπούς. Ο Άγιος στέκεται και την κοιτά. Οι μοναχές τρέχουν να την εμποδίσουν και εκείνος του σταματά. Και μετά από λίγα λεπτά του λένε γέροντα, μα πώς κοιτούσατε έτσι αυτό το ζωάκι, δεν βλέπατε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει το δέντρο? Και εκείνος τους απάντησε, παιδιά, σήμερα η αγελάδα έφαγε από αυτούς τους καρπούς του δέντρου. Έφαγε, έφαγε. Έφαγε και χορτάρι, έφαγε, έφαγε. Τις βάλατε κι εσείς φαγητό? Στο στάβλο, τις βάλαμε. Έφαγε, έφαγε. Τι θα τα κάνει όλα αυτά? Γάλα, γέροντα. Έτσι, παιδιά, είναι και ο χριστιανός. Πρέπει να πάρει απ' όλα. Και τι θα τα κάνει ό,τι πάρει? Και από το καλό, και από το άσχημο, και από το αρνητικό, και από το θετικό. Γιατί ο χριστιανός έχει μάθει να είναι ένα εργοστάσιο που θα μπορεί να μετατρέψει τα πάντα. Η αγελάδα θα κάνει τα πάντα γάλα. Ο χριστιανός θα κάνει τα πάντα πίστη, θα κάνει τα πάντα προσευχή, θα κάνει τα πάντα αρετή. Αν διαβάσει κάποιος ένα περιοδικό, ήταν πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη. Το εξέδιδε η Ιερά Μητρόπολης Σμύρνης και εκδότης ήταν ο εθνομάρτυρας Άγιος Ιωάννης, Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης. Αν διαβάσει κάποιος το περιοδικό αυτό θα θαυμάσει το εξής. Αυτός ο ιεράρχης ο φωτισμένος, αυτός ο Άγιος, αυτός ο μάρτυρας της πίστεως, αυτός που σήκωσε στην πλάτη του όλο τον σταυρό της Μικράς Ασίας, ο μοναδικός που έμεινε και θυσιάστηκε, αυτός, παιδιά, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς έπαιρνε την επικαιρότητα και την έκανε πνευματικότητα. Σε ένα λοιπόν άρθρο,
του περιοδικού ασχολείται, δεν θα το πιστέψουμε, με τον Τιτανικό και τη βύθισή του. Και κάνει ένα θαυμάσιο παραλληλισμό του ανθρώπου, ο οποίος με βεβαιότητα πλέει μέσα στον ωκεανό του εγωισμού, χωρίς να βλέπει ότι θα προσκρούσει στα παγόβουνα της ψυχής, η οποία είναι ήδη παγωμένη, από τη στιγμή που δεν καλλιεργεί την αγάπη, από τη στιγμή που δεν θερμαίνεται με την πίστη και από τη στιγμή που δεν παράγει προσευχή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι πατέρες, οι Άγιοι, οι Απόστολοι μπορούσαν να πάρουν τα πάντα, μπορούσαν να κάνουν τα πάντα κίνητρο, να κάνουν τα πάντα αφορμή, να κάνουν τα πάντα διδασκαλία, να κάνουν τα πάντα προσευχή. Εδώ λοιπόν σήμερα είδαμε μία ταινία. Ξέρετε, το κάθε τι της ταινίας αυτής είναι μία αφορμή, παιδιά. Είναι και μία αφορμή για κατήχηση. Θα πούμε ελάχιστα πράγματα. Γιατί πέρασε ο χρόνος. Ήταν σήμερα, είδατε πολλά και θα ακούσετε λίγα. Λοιπόν, είδατε αυτή την κοπελιά. Ξέρετε, αν μας δινόταν η ευκαιρία αυτή την ταινία να της δώσουμε έναν άλλο τίτλο, πώς θα την ονομάζαμε, πώς θα την ονομάζατε? Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, όταν την είδα, την πρωτοείδα και συγκλονίστηκα, θα την ονόμαζα εξομολόγηση. Γιατί αυτοί οι τρεις τύποι που είδατε μπορεί να μην είναι τρεις διαφορετικοί τύποι, αλλά να είναι αυτά που έχει ο καθένας μέσα του. Προσέξατε τον έναν τύπο. Αυτός που ήταν χυδαίος, αυτός που ήταν βίαιος, τον προσέξατε? Ο πρώτος, ο Νικόλας. Μπορούμε να του δώσουμε μία ονομασία? Σάρκα. Η σάρκα, παιδιά, η σαρκικότητα του ανθρώπου, βλέπετε, έχει και χυδαιότητα και ρηχότητα και βιαιότητα. Πάμε στο δεύτερο, στο Δημήτρη. Μυαλό. Το μυαλό είναι ένα δυνατό εργαλείο, ένα τεράστιο δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά προσέξτε κάτι. Αν απομονώσουμε τα εργαλεία που μας έχει δώσει ο Θεός και δεν συλλειτουργούν, αλλά αυτονομηθούν, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Εδώ έχουμε ένα αρρωστημένο μυαλό. Ένα μυαλό το οποίο έχει φτιάξει κουτάκια και τον καθένα τον τοποθετεί μέσα σε ένα κουτάκι. Και ουέ κι αλίμονο αν τολμήσεις να βγεις από το κουτάκι και από τη θέση που σε έβαλε. Από φίλος αγαπημένος, από Θεός, θα γίνεις αντίχριστος και εχθρός. Το αρρωστημένο μυαλό. Και ο τρίτος τύπος είναι και αυτός επικίνδυνος. Είναι η φαντασία, παιδιά. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι η φαντασία του ανθρώπου μετά την πτώση είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι ούτε αληθινό, έτσι, ούτε πατάει μέσα στην πραγματικότητα. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι πως είναι ο άλλος, φαντάζομαι τι είναι ο άλλος. Λοιπόν, η κοπελιά αυτή λοιπόν τι έκανε, μάζεψε σαρκικότητα, ένα αρρωστημένο μυαλό το οποίο λειτουργεί αυτονομημένο και από την ψυχή και από το συναίσθημα και από όλα τα υπόλοιπα, τα τόσο δυνατά, τα τόσο σπουδαία τα οποία έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο μόνο του και γι' αυτό είναι ψυχρό. Ο Βόρειος Πόλος μας, ψυχρό το μυαλό. Και η φαντασία η αρρωστημένη. Και η κοπελιά τα μαζεύει αυτά, γιατί δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτά, δεν μπορεί να λυτρωθεί, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και με πολλή ταπείνωση τα πάει πού? Στον Πατέρα. Τα πήγε πού? Στην αγάπη. Αυτό είναι εξομολόγηση. Ειλικρινέστατη εξομολόγηση. Όλα όσα είδατε είναι τα χαρακτηριστικά της σάρκας, του αυτονομημένου από την ψυχή μυαλού και της αρρωστημένης φαντασίας. Και η κοπελιά έκανε τη σύναξη, τα μάζεψε και τα πήγε στην αλήθεια, τα πήγε στην πραγματική αγάπη, γιατί μόνο εκεί μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, γιατί μόνο εκεί μπορεί να λυτρωθεί από όλα αυτά. Θα προσέξατε κάποιες, ξέρετε παιδιά, οι συνομιλίες, θα σας πω κάτι, οι συνομιλίες είναι φιλοκαλία.
Θα σας πω μόνο μερικά έτσι ελάχιστα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή ο πατέρας τους μαζεύει σε ένα τραπέζι. Το προσέξατε. Τους μαζεύει σε ένα τραπέζι και τους τρεις. Και τις τρεις αυτές καταστάσεις. Τις μάζεψε σε ένα τραπέζι. Και αρχίζει και μιλά. Ο ένας φώναζε, ο άλλος έβριζε, ο άλλος έλεγε τα δικά του, ο άλλος έλεγε διάφορα έτσι, τα φανταστικά αυτά τα έτσι. Που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Προσέξτε. Και ξαφνικά αρχίζει και μιλάει ο πατέρας. Προσέξατε κάτι. Ξαναδείτε την ταινία. Προσέξετε κάτι. Σιώπησα. Είναι φιλοκαλία. Όταν μιλάει, εάν καλλιεργήσουμε αυτήν την αγάπη και αν αυτή η αγάπη μιλήσει μέσα στον άνθρωπο, όλα τα υπόλοιπα δεν θα έχουν θέση και λόγο και γι' αυτό θα σιωπήσουν. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα της πνευματικής ζωής. Καταλάβατε. Λοιπόν, προσέξατε κάτι άλλο. Σε κάποια στιγμή, κάποιοι ίσως σκανδαλιστήκαμε και πάλι ζητώ συγγνώμη και κάποιοι άλλοι γελάσαμε. Όταν η σάρκα, ο Νικόλας, αυτός ο τύπος, κάποια στιγμή, βλέπετε, μπαίνει μέσα, κοιτάξτε τώρα, μπαίνει μέσα ένα κοριτσάκι, το παιδάκι ήταν μικρό αυτό, ένα μικρό παιδάκι ήταν, αλλά βλέπετε η σάρκα δεν ξεχωρίζει. Όλα αυτά τα οποία σήμερα ακούμε στην τηλεόραση, είναι αυτό ακριβώς, δεν ξεχωρίζει. Λοιπόν, και γυρίζει προς ένα μέλος του σώματός του και αρχίζει και πιάνει μια συνομιλία. Με συγχωρείτε που θα σας το πω, τον ζήλεψα. Γιατί για αυτόν κέντρο του, της ζωής του, της υπάρξεώς του, σκοπός του, κέντρο του, είναι αυτό το μέλος του σώματός του. Το δικό μου μέλος, το δικό μου, η δική μου η αναφορά, το δικό μου κέντρο ποιο είναι. Για μένα που είμαι παπάς. Και που κηρύττω κάθε μέρα και κάθε Κυριακή και σε εσάς τώρα για τη σωτηρία της ψυχής. Εγώ τράπηκα. Αυτός ήταν ειλικρινής. Και έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είδατε, οι Άγιοι Υμνογράφοι, έτσι, οι πατέρες της Εκκλησίας, Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθέδεις. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πώς προσεύχεται, γυρίζει πρώτα στην ψυχή του και λέει, ψυχή μου στάσου. Και γυρίζει μετά στον Χριστό και λέει, Χριστέ μου κράτα. Ακούσαμε τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Άγιοι Υμνογράφοι, για τη ραθυμία της ψυχής. Πόσα δεν ακούσαμε. Εγώ ρε παιδιά, συγγνώμη, έχω γυρίσει ποτέ και έχω κοιτάξει την ψυχή μου, την βρήκα, ενδιαφέρθηκα, αυτός καλά είναι. Αυτός είναι ο σκοπός του, αυτή είναι η ζωή του, έτσι. Έχει μια συνομιλία, αυτό είναι το κέντρο του. Για μένα ποιο είναι το κέντρο, παιδιά. Πότε ενδιαφέρθηκα, πότε μίλησα, πότε ένιωσα, πότε άκουσα την ψυχή μου. Όταν έχω έναν Θεό που μου λέει ότι αυτός είναι ο θησαυρός σου, μήπως δεν είναι, αυτός με έλεγξε εμένα. Αυτός με έλεγξε. Πάω να προσευχηθώ. Πώς πάω, η ψυχή μου πού είναι. Αλλού κοιμάται το κορμί και αλλού ξυπνάει η ψυχή μου. Αλλού για αλλού. Συγγνώμη Παναγιώτη. Συγχωρέστε. Αλλά ξέρετε μερικές φορές, θα δείτε. Από εκεί που θα περιμένουμε να ακούσουμε την αλήθεια, θα έχουν κλείσει τα στόματα ή δεν θα λένε την αλήθεια. Και θα βρει ο Θεός, θα μιλήσουν και οι πέτρες. Και οι πέτρες θα μιλήσουν. Και θα ακούμε την αλήθεια από εκεί που δεν το περιμένουμε. Και θα διδασκόμαστε από αυτούς που δεν το περιμένουμε. Και γι' αυτό μην κατακρίνουμε. Μην κατακρίνουμε, παιδιά. Μην τους καταδικάζουμε. Αν μη τι άλλο, ξέρετε, μερικοί άνθρωποι είναι ειλικρινείς. Και ίσως αυτή η ειλικρίνεια κάποια στιγμή γίνει γνησιότητα και η γνησιότητα να ζητήσει την αλήθεια, αυτή την αλήθεια που εμείς κουκουλωμένοι με πολλά δεν πρόκειται ποτέ να τη συναντήσουμε.
μην απορρίψουμε, μην κατακρίνουμε και ας χρησιμοποιήσουμε τα πάντα με πολλή διάκριση για να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, πολλές ομιλίες, μία εικόνα με ωφέλησε απίστευτα στο θέμα της κατήχησης. Όταν πήγα στο σπίτι, μικρό παιδί εκ τη δημοτικού του κατηχητού μου, πήγα στο σπίτι του και είδα τις καρτέλες που είχαμε τότε με τα ονόματα και τις διευθύνσεις μέσα στο προσευχητάρι του. Διαπίστωσα ότι αυτός πρώτα μίλαγε στο Θεό για μας και μετά μίλαγε για τον Θεό σε μας. Και γι' αυτό προφανώς ό,τι μας είπε έμεινε. Και γι' αυτό σημάδεψε έτσι και την ζωή μας και την πορεία μας. Γιατί ήταν αληθινός. Το τελευταίο, δεν θέλω να σας πω άλλα, συγχωρέστε με γιατί έχετε κουραστεί. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής. Είδατε πως βλέπει η αγάπη, παιδιά. Νομίζω ότι αυτός που το σκηνοθέτησε, αυτός αυτή, δεν ξέρω τι είναι, σκηνοθέτη, τα σκηνοθέτης, δεν ξέρω τι είναι. Έχει αλήθειες, αρκεί να μπορούμε να τις δούμε σε κάθε φράση, σε κάθε λέξη. Ακούσατε κάτι που είπε στο τέλος. Λέει η κοπελιά, όπως και κάθε κοπέλα, ή κάθε παιδί, κάθε παλικάρι, είμαι άνδρας, είμαι γυναίκα. Ξέρετε τι μου θύμισε, το να βάζω σημά, που πάει στην έρημο, βρίσκει την Αγία Μαρία την Αιγυπτία και προσπαθεί να ξεχωρίσει τι είναι αυτό, άνδρας ή γυναίκα. Αλλά η Αγία Μαρία Αιγυπτία πήγε στην έρημο για να βρει τον Θεό και να γίνει άνθρωπος. Γιατί άμα δεν γίνεις άνθρωπος, ούτε άνδρας πρόκειται να γίνεις ποτέ, όσο ανδρισμό και να δείχνεις, ούτε γυναίκα υπάρχει περίπτωση να γίνεις, όση θηλυκότητα και αν δείχνεις και αν προβάλλεις. Σπουδαίο πράγμα αυτό. Ο άνθρωπος είναι το σημείο εκκίνησης για να συναντήσουμε τον Θεό. Μην το ξεχνάμε. Από πουδήποτε κι αν ξεκινήσουμε, από θεωρίες, ιδεολογίες, φιλοσοφίες, φαντασίες, το Θεό δεν πρόκειται να τον συναντήσουμε. Από τον άνθρωπο, παιδιά. Ποιον άνθρωπο? Τον αληθινό άνθρωπο. Αυτόν που ξέρει να μαζεύει την αλήθεια του και να την πηγαίνει σε αυτόν τον πατέρα, ο οποίος, βλέπετε, είδατε κάτι, είναι παροβολή του εσώτου. Πέρασε το παιδί μπροστά σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Αυτή είναι αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Μικρό κοριτσάκι, πέρασε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν το κάθε τι, εάν πραγματικά ένας άνθρωπος αγαπά τον Θεό, το κάθε τι θα γίνει αιτία, θα γίνει αφορμή, θα γίνει ομολογία αυτού του Θεού. Ας μη φοβόμαστε. Ας μη φοβόμαστε. Και το τελευταίο, Παναγιώτατε και σεβαστοί πατέρες και παιδιά, ίσως θα πρέπει να προσέξουμε, να έχουμε διάκριση. Δεν μπορούμε το οτιδήποτε να προβάλλουμε ή το οτιδήποτε να πούμε, αν δεν έχουμε τις υποδομές. Και ίσως κάποια στιγμή στην Εκκλησία πρέπει να δούμε το θέμα της εικόνας η οποία σήμερα κυριαρχεί. Δηλαδή σκεφτείτε να είχαμε, όχι όλο αυτό, ξέρετε αν κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε, Στη Χίβα αυτό το πιάσαμε κομμάτι-κομμάτι. Τι θέλετε, για την τρίτη ηλικία, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για τη σαρκικότητα, για την διάνοια του ανθρώπου, για τους λογισμούς του ανθρώπου, για τη φαντασία του ανθρώπου, τι θέλετε. Α, και το τελευταίο, συγγνώμη. Ο τελευταίος τύπος που πριν σας τον ονόμασα φαντασία είναι επικίνδυνος. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ένας νέος τύπος εντός εισαγωγικών ανθρώπου, τον οποίο δεν δημιούργησε ο Θεός, τον δημιουργούμε εμείς. Ποιος είναι? Αυτός ο οποίος μεταξύ εκείνου και του Θεού μπορεί, εκείνου και του άλλου ανθρώπου, δεν υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει επικοινωνία, αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει οθόνη, υπάρχει τεχνολογία, προσέξτε τον.
είναι επικίνδυνος. Είδατε, αυτός ήταν καλυμμένος. Παιδιά, είναι φοβερό, είναι αρρώστια. Τον κάλυπτε το γεγονός. Δεν ήθελε να τον δει τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν ήθελε να τον ακούσει, δεν ήθελε να τον αγκαλιάσει, δεν ήθελε να συζητήσει. Δεν ήθελε να αναπνεύσει την παρουσία του, δίπλα του, τίποτα, μία οθόνη. Τον κάλυπτε. Προσέξτε, αυτό θα το ζήσουμε, το ζούμε και θα το ζήσουμε πολύ εντονότερα τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε τι σημαίνει μεταξύ του ενός και του άλλου. Λέμε στη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός είναι το μέσο ημών. Να μην υπάρχει ο Θεός που ενώνει τον άνθρωπο, αλλά να υπάρχει, ας πούμε, μια οθόνη ή μια οποιαδήποτε τεχνολογία. Για φανταστείτε το. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Ίσως η Εκκλησία μας θα πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσει την, εικόνα. Ίσως, όχι αυτό που είδαμε, ένα τέταρτο, είναι εύκολο πλέον, να γίνει η Παναγιώτητα, ένα τέταρτο να δοθεί σε ένα στικάκι, τα παιδιά να δουν, η εικόνα μένει, η εικόνα πλέον έχει κερδίσει έδαφος, να δουν, να μπορούμε κι εμείς πάνω σε αυτό να τους πούμε μερικά πράγματα και ίσως, να έχουμε μία διαφορετική αντιμετώπιση από τα παιδιά. Γιατί όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι πλέον το κατηχητικό σχολείο δεν είναι αυτό που κάποτε ήταν. Ξέρετε, κάποτε τα παιδιά δεν είχαν επιλογή. Κάποτε τα παιδιά έρχονταν στο κατηχητικό γιατί δεν είχαν πού να πάνε. Τώρα έχουν να πάνε εκεί που δεν μπορούμε εμείς να το φανταστούμε. Και κάποτε έρχονταν και για την παρέα, τώρα τους καλύπτει μια οθόνη. Κάποτε έρχονταν και για το γλυκό, στο οποίο τώρα δεν δίνουν σημασία. Αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχει τελειώσει. Μην το σέρνουμε. Οτιδήποτε νεκρό έχουμε σύρει και δεν το έχουμε θάψει για να πάμε λίγο πιο κάτω, το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Και στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Ζητώ συγγνώμη. Σας κούρασα πολύ. Σκέφτομαι τώρα, επειδή ήταν είναι η τελευταία συνάντηση για φέτος, σκέφτομαι πώς αρχίσαμε την πρώτη φορά που αρχίσαμε να λέμε κάποια πολύ πρακτικά θέματα, ξέρω, την οργάνωση και τη λειτουργία του κατηχητικού σχολείου και λίγο ανιαρά και λίγο αυτά. Και ας πούμε πώς σιγά σιγά, συνάντηση στη συνάντηση, εμβαθύναμε όλο και περισσότερο, ας πούμε, στο μυστήριο της κατήχησης. Και έτσι δοξάζω τον Θεό που μαζί με τους πατέρες και όλους σας είχαμε αυτή την ευλογημένη ευκαιρία αυτών των συναντήσεων για να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν σε εμάς ως άνθρωποι που είμαστε να εμβαθύνουμε σε αυτά τα μυστήρια. Σε αυτά τα γεγονότα που συνιστούν χωρίς να έχω διάθεση υπερβολής ή ωραιοποίησης των πραγμάτων, αποκάλυψη του ίδιου του Θεού. Γιατί ο Θεός φανερώνεται μέσα στις συνάξεις μας, ο Θεός αποκαλύπτεται στις συνάξεις μας. Ο Θεός είναι εκείνος που μας προσφέρει τον πλούτο των ευεργεσιών του και της χριστότητός του μέσα από τέτοιες συνάξεις. Και ιδιαίτερως εμείς που εργαζόμαστε στο έργο της κατήχησης και αντιλαμβάνομαι την αγωνία όλων και την προσπάθεια όλων να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό, τουλάχιστον κατά ανθρώπων. Νομίζω πως αυτές οι συνάξεις μας βοήθησαν καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Τα πάντα προχωρούν και κινούνται με την πραγή άβρα του Αγίου Πνεύματος, στην οποία οφείλουμε να αφαιθούμε. Και από την άλλη, αυτή η άφεση υποδηλώνει και έναν αγώνα, μια προσπάθεια. Γιατί για να αφαιθείς, πρέπει να πασχίσεις. Δεν είναι εύκολο να αφήνεσαι στο Θεό.
Γιατί μερικές φορές νομίζεις ότι όλα εξαρτώνται από σένα. Όμως ο Θεός χρειάζεται και τη δική μας ανθρώπινη ελευθερία. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία το ρήμα χρειάζεται. Έχει ανάγκη ο Θεός. Για λευκό αυτό. Λοιπόν, έχει ανάγκη ο Θεός οτιδήποτε ανθρώπινο. Νομίζω ότι αν βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη ανάγκη, έχει ανάγκη ο Θεός. Από τι? Από τη δική μας ελεύθερη διάθεση. Να θέλουμε να τον έχουμε στη ζωή μας. Να τον ζητάμε να τον έχουμε στη ζωή μας. Να παραμένουμε προσιλωμένοι σε εκείνον. Γιατί έτσι, μέσα από αυτή την αποκάλυψη της δικής μας ελευθερίας, ο Θεός προσφέρεται και μας δίνεται. Ο Θεός δεν κάνει ποτέ κάτι που δεν θέλει ο άνθρωπος. Αλλά, όπως πολύ όμορφα οι ασκητές πατέρες λένε, τα πάντα στη ζωή μας γίνονται επειδή ο Θεός εργάζεται και ο άνθρωπος υδρώνει. Ο άνθρωπος προσφέρει τον κόπο του αγώνα του, αλλά ξέρει ότι όλη τη δουλειά την κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό αφήνεται στο Θεό και δίνεται στο Θεό. Η κατήχηση είναι ένα έργο που πρέπει να αφαιθούμε στο Θεό. Εμείς θα κάνουμε τον κόπο μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε πράγματα της καθημερινότητας, του κόσμου, που θα μας βοηθήσουν. Θα κάνουμε την προετοιμασία μας, αλλά να ξέρουμε πως τίποτα δεν θα καρποφορήσει αν ο Θεός δεν το ευλογήσει και αν ο Θεός δεν του προσφέρει αυτή την ζώσα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σπυρίδωνα, γιατί μας άνοιξε τα μάτια, ώστε να δούμε πέρα από τα φαινόμενα, να δούμε, όπως λέγανε παλιά σε κάτι ταινίες, συνεφή και τέτοια, σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο επίπεδο την ταινία. Έτσι είναι. Μπορεί να το λέω αστειευόμενος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και βέβαια, να ευχαριστήσουμε και τους σεβαστούς πατέρες της Μητροπόλεως μας, με πρώτον τον Άγιο Πρωτοσύγγελο και στη συνέχεια τον πατέρα Βαρνάβα, ο οποίος είχε την ευθύνη της αυτών των συνάξεων κατήχησης, συνάξεων κατηχητών, και όλους σας που αυτές τις Πέμπτες που βρισκόμασταν κάνατε και υπομονή, κάνατε και αγάπη, κάνατε και θυσία για να είστε εδώ. Άλλοι αφήσατε το διαβασμά σας, άλλοι αφήσατε τη βόλτα με τον φίλο, τη φίλη, τους φίλους τέλος πάντων κλπ. Άλλοι αφήσατε την οικογένειά σας. Ο καθένας θυσίασε κάτι για να είναι εδώ. Και αυτό εμένα πολύ με συγκινεί και με χρεώνει απέναντί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και όλες τις ενορίες στη φιλόξενη αγκαλιά των οποίων βρεθήκαμε αυτές τις Πέμπτες και όλους τους ανθρώπους που συγκροτούν τις ενοριακές κοινότητες, γιατί πάντοτε είχαν μια φιλόξενη διάθεση σε όλες τις ενορίες απέναντί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σύνθεο η γιορτή λήξης των κατηχητικών θα γίνει το Σάββατο 1 Ιουνίου το απόγευμα 7.30, πες μου και πού. Στο γυμναστήριο Κλειάνθος, εκεί στα σχολεία. Υπάρχει ένα γήπεδο. Στο γυμναστήριο Κλειάνθος, εκεί στα σχολεία. Ό,τι μου λέει. Στο γήπεδο. Στο ΠΑΟ. Στην Τούμπα. Πάρα πολύ ωραία. Πατέρ, λίγο πιο συγκεκριμένα. Πού, ποιο σχολείο? Στον ΠΑΟ. Θα σταλούν μηνύματα. Απλά να ξέρετε εσείς την ημερομηνία και την ώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα συνοηθούμε. Και βέβαια, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και τις προηγούμενες φορές, θα
Θα κάτσετε λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί έχουμε και ένα κέρασμα, ένα catering απ' έξω. Να σας κάνουμε το τραπέζι, αφού σας κρατήσαμε και μέχρι τις 10.30, αρκεί ήταν πολύ ωραίο. Η προβολή της ταινίας ήταν όμορφη. Και βέβαια να σας πω, θα σας δώσω και μια μικρή ευλογία, την οποία τώρα την ετοιμάσαμε. Κατά καιρούς μοιράζουμε εικονίτσες, διάφορα τέτοια, μοιράζουμε καινές διαθήκες. Παραγγείλαμε και καινές διαθήκες σε χαρτό αμορφή, δηλαδή σε βιβλίο. Αλλά είπαμε να κάνουμε και κάτι άλλο, τώρα μια και βρισκόμαστε στην εποχή που πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε, μας είπε ο πατήρ Σπυρίδων. Βγάλαμε αυτές εδώ τις καρτούλες. Δεν έχουν τσιπάκι, μη φοβηθείτε. Πίσω έχουν δύο ευχές. Μπροστά έχουν την εικόνα του Αναστάντος Χριστού και δύο QR codes. Δεν έχουν το 666 και αυτά, πάλι το λέω. Απλά τι κάνουμε, πολύ όμορφα το σκανάρουν εδώ με το κινητό μας και μας βγάζει στην Καινή Διαθήκη. Είτε στο πρωτότυπο κείμενο, είτε στη μετάφραση, γι' αυτό είναι δύο οι κωδικοί εδώ. Προσέξτε, δεν τη διαβάζουμε, είναι σε ηχογράφηση. Ακούμε. Με μουσική, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ώρες. Ακόμη και την ώρα που κάνουμε δουλειά, αντί να έχουμε τηλεόραση και να παίζει κάτι ό,τι να είναι, ή ακόμη και την ώρα που μπορεί να πηγαίνουμε για ύπνο, ή ακόμη και την ώρα που μπορεί να περπατάμε στον δρόμο, ή να κάνουμε, ξέρω εγώ, περπάτημα ή γυμναστική, μια πολύ όμορφη έτσι, απασχόληση, γιατί είναι όμορφο να ακούμε το Λόγο του Θεού. Έτσι. Οπότε θα σας δώσουμε από μία τέτοια και έχουμε σκοπό και άλλες να εκδώσουμε και σήμερα που πήγα σε ένα σχολείο έδωσα στα παιδιά και, και αν έχετε κι εσείς ιδέες για τέτοια πράγματα καθημερινά να μας τις λέτε και θα προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε όπου είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.